Καλώς τους. Ελάτε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε την πιο ζεστή συντροφιά, την πιο όμορφη παρέα. Ένα άτομο το οποίο λατρεύεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλο τόσο το αγαπάμε κι εμείς. Και εκείνη νομίζω κάπως δεν θέλει να μας αποχωρήσετε. Έρχεται μία φορά το μήνα, εμείς τα θέλαμε λίγο περισσότερο. Αλλά όπως και να έχει, Κυριακή, η αγάπη που σας έχουμε είναι μεγαλύτερη από τα παράπονα. Και από μένα το ίδιο. Γεια σας. Η Κυριακή δεν μας έχει κανένα παράπονο, κατάλαβες. Εμείς όμως έχουμε. Εμείς έχουμε, γιατί θέλουμε να έρθετε πιο τακτικά. Σωστό. Και το λέει και ο κόσμος, δεν το λέμε μόνο εμείς. Έτσι, να εκφράζεστε, να διεκδικείτε. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε και λίγο σύμφωνοι με την προηγούμενη θεματική. Να τα λέμε όλα αυτά. Γελάτε με τον πόνο μας που δεν σας έχουμε εδώ πιο τακτικά. Τι να κάνει, το διακομωδεί. Σου λέει κάτσε να πάει η ζωή παρακάτω. Είστε καλά. Μια χαρά. Εσείς. Είμαστε καλά. Όσο μπορούμε κι εμείς. Αλλά νομίζω ότι και η σημερινή θεματική αφορά πάρα πολύ κόσμο, Κυριακή. Γιατί θα μιλήσουμε για τα διαζύγια και για την προέκταση που έχει στα παιδιά, που είναι το πιο σημαντικό. Αλλά και τα ίδια τα ζευγάρια. Γιατί όπως λέγαμε κι εμείς πριν, κανείς δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Κανείς δεν ξεκινάει ένα γάμο με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή, αν αυτή η σχέση δεν καταλήξει όπως θέλουμε, θα πάρουμε ένα διαζύγιο και όλα τελειώνουν εκεί. Κάπως λίγο να τα δούμε διαφορετικά. Ετοιμαστείτε να βαρύνει το κλίμα. Λέω, δεν παντρεύομαι για να χωρίσω. Παντρεύομαι για να είμαστε μαζί για μια ζωή. Σωστά, πάρα αυτό πολύ ωραία είναι το σκεπτικό. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφη δήλωση. Και μετά από αυτή τη δήλωση θα πρέπει κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε για τη σχέση μας. Σωστά. Κάθε μέρα. Έτσι, και αυτό γίνεται επί της ουσίας. Και μακάρι όλα τα ζευγάρια βεβαίως να παντρεύονται για να μην χωρίζουν. Ναι. Αλλά μέσα στην περίοδο του COVID, νομίζω επιδεινώθηκε όλο το θέμα και γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Ο αντίκτυπος έρθε σήμερα να μας απασχολήσει εδώ στην παρέα μας και να μιλήσουμε για τα διαζύγια. Τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται να κάνουν τα ζευγάρια, τι πρέπει να πούμε στα παιδιά, τι όχι. Ας ξεκινήσουμε από τα ζευγάρια και γιατί τελικά ένα ζευγάρι καταλήγει με ό,τι συμβαίνει στο χωρισμό, στο διαζύγιο πλέον. Ναι. Τι άλλα κριτήρια είχαμε τότε, άλλα κριτήρια έχουμε τώρα. Στο γάμο, ο καθένας μας βγάζει το παιδί που υπήρξε. Τα παιδικά μας χρόνια ξαναεμφανίζονται μέσα στο γάμο. Εκεί λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές πατρικές οικογένειες, δύο διαφορετικές ανατροφές. Αυτό μας διχάζει. Δεν έχουμε ομοιότητα, συγγένεια, απόψεων, αντιλήψεων, συμπεριφορών, καθημερινότητας. Αρχίζουν λοιπόν οι προστριβές στο ζευγάρι, ο αντίλογος, και εκεί χάνουμε το καθαρό μας βλέμμα και γινόμαστε αντίπαλοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το βλέμμα μου που περικλεί τον άντρα μου. Είναι βλέμμα ζεστασιάς, είναι βλέμμα συμπάθειας, είναι βλέμμα συνοδοιπόρου, είναι βλέμμα αγάπης. Μιλάμε για αγάπη, αγάπες στο Facebook κλπ. Η αγάπη θέλει πράξεις. Ωραία είναι και τα λόγια. Άρα, το βλέμμα μου είναι το πρώτο. Πώς τον αντικρίζω? Ας κάνουν τα ζευγάρια μια μικρή αναδρομή πάνω στο βλέμμα τους προς τον άλλο. Όταν το βλέμμα μου έχει ζεστασιά, ο άντρας μου το εισπράττει. Τι πρέπει να σκέφτεται ή ο άντρας ή η γυναίκα όταν θα αρχίσει να διαπιστώνει ότι τα βλέμματα έχουν αλλάξει ύφος? Τι πρέπει να σκέφτεται ένας άντρας ή μια γυναίκα για να μην πάρει την κάτω βόλτα η σχέση, να το πω έτσι απλά? Είναι ένα μεγάλο μυστικό που είναι πολύ εύκολο να το υλοποιήσουμε. Τα προτερήματα του άλλου. Τον παντρεύτηκα γιατί επένδυσα στα προτερήματά του, τα οποία μετά από λίγο καιρό στο γάμο τα ξεχνάω και εντοπίζω τα ελαττώματά του. Λοιπόν, θα πρέπει να έχω χαρτάκια παντού και να γράφω τα προτερήματα του άντρα μου, τα προτερήματα. Πάνω εκεί θα χτίσω τη σχέση μας μέρα με τη μέρα, πάνω στα προτερήματά του. Γιατί αν επενδύσω στα προτερήματά σου και φροντίσω να τα φέρω στην επιφάνεια, να τα καλλιεργήσω. Λευτέρη, πόσο βοηθητικός είσαι. Λευτέρη, πόσο με ξεκούρασες που έκανες αυτό. Τι καλός σύντροφος που είσαι. Εσύ γλυκαίνεις, ομορφαίνεις, γλυκαίνει και το βλέμμα σου προς εμένα και μόνο σου αρχίζεις να διορθώνεις τα ελαττώματά σου. Αν σου κουνάω το δάχτυλο και σου λέω «Άχριστος είσαι, τι σε παντρεύτηκα» εκεί πάει όλο λάθος.
Εκεί τελειώσαμε. Αρχίζει η κατρακύλα. Αρχίζει η κατρακύλα. Και είναι ένα λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι. Απλώνουμε το χέρι, δείχνουμε με το δάχτυλο και λέμε είσαι μείον, είσαι λάθος. Ενώ έπρεπε να γλυκάνει το βλέμμα μας και να πούμε τι προτερήματα έχει, έλα και τα ξεχνάω και να θυμηθώ τα προτερήματά του. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αυτή τώρα η διαδικασία, κυρία Κική, γιατί υποθέτω ένα ζευγάρι μπορεί να περάσει κάποιες κρίσεις, ας πούμε, οπότε εκεί λίγο να ξεκινάει η δύσκολη φάση και η σκέψη, μάλλον το κακό αγγελάκι εδώ, να λέει χωρισμός, διαζύγιο, πάμε για διαζύγιο. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη φορά που μας έρθει αυτή η κατανικητή επιθυμία για χωρισμό, μπαίνουμε στη διαδικασία των προτερημάτων, είναι όλα καλά. Αν αυτό μας ξανασυμβεί μετά από ένα διάστημα, εκεί αρχίζουμε λίγο να αγχωνόμαστε και να στρεσάρουμε ακόμη περισσότερο τον εαυτό μας ότι μάλλον τελικά προς διαζύγιο πρέπει να πάμε. Ακολουθούμε πάλι την ίδια οδό ή σκεφτόμαστε και κάτι άλλο, έναν ειδικό για παράδειγμα, που κάπως να μας βοηθήσει και να μας συνεφέρει. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ο άντρας μου ή ο άντρας για τη γυναίκα του. Τι παράπονα έχει. Υπάρχουν μερικά στραβά σε ορισμένους ανθρώπους που ζητάνε διαζύγιο, οδεύουν προς το διαζύγιο. Λοιπόν, αν ο άντρας μου έχει πάθη και εξαρτήσεις και αρνείται να διορθωθεί, θα πάω κατευθείαν για διαζύγιο. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έτσι. Επίσης, αν είναι κακοποιητικός με οποιαδήποτε μορφή, θα πάω κατευθείαν για διαζύγιο. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, εχτές το βράδυ δεν με έδειρε, αλλά με είχε δείρει προχτές, οπότε του το συγχωρώ. Η κακοποίηση... Είναι κακοποίηση. Βέβαια, δεν συγχωρείτε. Και όσο και αν σκεφτεί κάποιος ή κάποια ότι μπορεί... Μην την ωρεοποιούμε, μην λέμε ότι θα κάνω υπομονή για τα παιδιά κλπ. Η κακοποίηση είναι κακοποίηση και όταν κακοποιείται ο άντρας, γιατί υπάρχουν και γυναίκες κακοποιητικές. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Και αντίστροφα. Σωστά. Λοιπόν, πάθη, εξαρτήσεις, κακοποίηση, δεν τα συζητάμε. Πάμε σε διαζύγιο κατευθείαν. Αλλά, πάμε κατευθείαν στο διαζύγιο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που χωρίζουν γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Γιατί δεν περνάνε καλά. Εκεί είναι σαν δύο ομάδες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Θέλουν ένα διαιτητή. Ένα ειδικό. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Αυτό που λένε καμιά φορά ότι τα ετερόνυμα έλκονται και ότι είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Βεβαίως έλκονται. Εκεί πάντα υπάρχει όμως και ένα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Βεβαίως και να υπάρχει το πεδίο σύγκρουσης, αλλά θα κρατάμε πάντα την ευγένεια και το σεβασμό. Δεν μπορώ να σε κάνω σκουπίδι και μετά να πω, ξέρεις, δεν τα εννοούσα αυτά. Και να σε ρωτώ, μα γιατί δεν με αγκαλιάζεις, μα γιατί δεν με πλησιάζεις, έτσι. Δηλαδή, ευγένεια και σεβασμός προς τον άλλο, για να μπορεί αυτά τα σκαμπανεβάσματα που λέει η Χριστιαν, να τα ξεπεράσουμε. Γιατί κάθε γάμος έχει την άνοδο και την κάθοδο. Και ξανά το ίδιο. Και ξανά. Δηλαδή, μερικές φορές αισθανόμαστε ότι βουλιάζουμε. Ο ρόλος της δεύτερης ευκαιρίας που πολλές φορές ακούγεται, και σε συνδυασμό με αυτό που είπατε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση off camera, που είπατε ότι εάν κάποιος έχει στο μυαλό του ότι μπαίνει σε μία σχέση, σε ένα γάμο και σκέφτεται ότι μπορεί να χωρίσει, θα χωρίσει. Ναι, γιατί είναι... Δώστε μου λίγο μια... Ναι, υπάρχουν πολλά νέα ζευγάρια που λένε θα παντρευτώ την Ελένη, λέει ο άντρας, ή η κοπέλα λέει θα παντρευτώ το Γιάννη. Αν δεν πάει καλά, θα χωρίσουμε. Αυτό, όταν το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, το καλλιεργώ. Πρώτη επιλογή θα γίνει. Ενώ θα πρέπει να καλλιεργώ αυτό που είπε ο Λευτέρης. Εγώ παντρεύτηκα για να είμαι μαζί με τον άλλο άνθρωπο και θα αγωνιστώ για αυτή τη σχέση. Αυτό που με ρωτάς δεν σηκώνει αγώνα. Δεν σηκώνει. Δεν τα πάμε καλά. Βαρεθήκαμε, λιμνάσαμε, έχουμε συνεννοησία. Χωρίζουμε. Καθόλου δεν πειράζει αν είμαστε οι δυο μας. Όταν όμως υπάρχει παιδί ή παιδιά, είναι τραγικό το τι επιπτώσεις έχει η απόφαση αυτή για τα παιδιά. Δυστυχώς οι γονείς δεν με πιστεύουν, μα όλοι χωρίζουν. Να δεις την τάξη του γιού μου, είναι 5-6 παιδιά χωρισμένα. Αυτό που λένε πολλοί, δεν είμαι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, δεν είμαι η πρώτη, ούτε η τελευταία. Αυτά
ισχύουν για τους ενηλίκους, οι ενήλικοι με κάποιο τρόπο θα παρηγορηθούν. Θα ξαναβρούν το δρόμο τους. Τα παιδιά έχουν σκιστεί στα δύο και έχουμε το παιδί πρώτου διαζυγίου και το ίδιο παιδί μετά το διαζύγιο. Και να μην ξεχνάμε και το bullying, κυρία, εκεί που δέχονται πολλά παιδιά στο σχολείο, τύπου οι δικοί σου γονείς είναι χωρισμένοι, είναι στο περιθώριο από τα υπόλοιπα παιδιά που οι γονείς τους είναι καλά και βρίσκονται ακόμη στον γάμο και λαμβάνουν την αγάπη αυτή, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά νιώθουν ότι είναι ξέχωρα, ενώ στην ουσία έχουν και εκείνα δύο γονείς που τα αγαπούν, απλά δεν τα βρήκαν μεταξύ τους. Ναι, αλλά το ίδιο το παιδί πώς νιώθει. Αυτό μου διηγούνται τα παιδιά. Το Πάσχα, που πάνε οι οικογένειες στην εκκλησία, ξέρετε πόσο πόνο νιώθουν τα παιδιά των χωρισμένων. Πάνε με τον ένα γονιό στην εκκλησία. Επίσης. Στα παιδικά τους πάρτι. Κάνει το παιδί πάρτι γενεθλίων. Και την άλλη εβδομάδα πάρτι γενεθλίων με τη με την οικογένεια του μπαμπά ή της μαμάς. Ναι. Εμείς λέμε, μα θα προσαρμοστεί. Βεβαίως θα προσαρμοστεί. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται. Αλλά ο πόνος και η πληγή είναι εκεί, είναι ζωντανά. Άρα αυτό το ζευγάρι που δεν είναι στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσει ένα διαιτητή, ένα σύμβουλο γάμου. Mm-hmm. Να πάνε και να πούνε τις αλήθειες τους. Ότι εμένα αυτός ο άνθρωπος δεν μου λέει τίποτα. Μου λένε, δεν τον αγαπώ. Γιατί, Λευτέρη, θα πρέπει να σου πούμε εμείς μια αλήθεια. Τα παιδιά καταρακώνονται όπως και να έχει τελικά, έτσι. Δηλαδή, ενώ όταν θα χωρίσει ένα ζευγάρι, είτε όμορφα χωρίσει, είτε άσχημα χωρίσει, το παιδί που είναι στο επίκεντρο θα του πάρει πολύς χρόνος, με τη βοήθεια ειδικών, αν θέλουμε να πούμε πώς ότι... Πώς το προετοιμάζουμε όμως. Και πώς το προετοιμάζουμε και τι απαγορεύεται να ακούσει, ναι, το παιδί. Εκεί, ναι, θέλω να πάμε, ναι, λίγο να δούμε, ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρεις, Λευτέρη, ότι στην εποχή μας χωρίζουμε εμείς οι γυναίκες. Πάντα. Η γυναίκα πάντα κάνει. Οι άντρες χωρίζουν κατά κανόνα εάν έχουν εξωσυζυγική σχέση και το καινούριο αμόρε τον πιέζει. Είναι και ένα Χώρισε. Άλλο κομμάτι που θα πάμε μετά από αυτή, ναι, τη συζήτηση που θα τότε κάνουμε. Τότε χωρίζει ο άντρας. Εμείς όμως, Χριστιανά, έχουμε τη σημαία ψηλά. Πρώτες. Έτσι. Μην τα αφήσουμε. Διαζύγιο. Λοιπόν, διαζύγιο. Και δεν με πιστεύουν. Γιατί λέει, θα το φροντίζω το παιδί μου, θα το αγαπώ. Και λέω, για το πάρτι, για το Πάσχα κλπ. Και μου λένε, θα προσαρμοστεί. Θα προσαρμοστεί, έτσι. Θα προσαρμοστεί. Απλά. Εκεί όμως είναι μία κατάσταση για την οποία η ενδιαφερόμενη μητέρα δεν μπορεί να φτιάξει το μελλοντικό σενάριο. Γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει τις επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μερικές είναι μη αναστρέψιμες. Ναι. Άλλες είναι αναστρέψιμες. Πρώτα-πρώτα, όταν αρχίσει αυτή η διαδικασία, τα παιδιά γίνονται πάρα πολύ μελαγχολικά. Δηλαδή βλέπεις κάτι προσωπάκια και είναι χυμένη η μελαγχολία. Διότι τα έχουμε κόψει στα δυο. Ακριβώς έτσι. Μετά, κατρακυλάνε στον πάτο στην απόδοσή τους στο σχολείο. Δεν έχουν ψυχική δύναμη να προσέξουν, να ενδιαφερθούν, να διαβάσουν. Και λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν προσέχει. Έχει διάσπαση προσοχής, ταξιδεύει. Βεβαίως ταξιδεύει. Τι περνούν για αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου. Πολλά από αυτά καταφέρνουν αυτό να το αντιστρέψουν και γίνονται άριστοι μαθητές μετά το διαζύγιο. Γιατί είναι μια παρηγοριά εσωτερική. Το να συγκεντρωθείς, να διαβάσεις καλά τα μαθήματά σου, να έχεις μια καλή θέση στην τάξη, να σε επαινούν οι καθηγητές. Να μην σκέφτεσαι. Είναι μια, να μην σκέφτεσαι. Είναι σκέφτεσαι. Μια παρηγοριά. Είναι η εξαίρεση όμως αυτή. Αλλά είναι η εξαίρεση. Διαδικασία, έτσι. Στην πλειονότητα, ναι, των περιπτώσεων ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά χωρισμένων γονιών
χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται βοήθεια, γιατί οι δρόμοι που συνήθως λαμβάνουν τα παιδιά ψυχολογικά, συναισθηματικά, στη ζωή, στην καθημερινότητα, είναι περίεργοι δρόμοι. Ακριβώς. Περίεργοι δρόμοι. Πείτε μου κάτι, γιατί το είπατε σε μια αποστροφή του λόγου σας προηγουμένως. Εάν ένας γονιός σκεφτεί ότι θα χωρίσω και του πούν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μα το παιδί θα βρω εγώ να καλύψω το κενό της μάνας. Και τι εννοώ τώρα, σας πάω στο κομμάτι ενός νέου συνοδοιπόρου στη ζωή, ναι, για τον άντρα ή τη γυναίκα στο χωρισμένο, ναι, ζευγάρι. Πώς έρχεται να αντικαταστήσει, αν αντικαθίσταται τελικά ο ρόλος του μπαμπά και της μαμάς με μια άλλη γυναίκα ή με έναν άλλον άντρα. Ναι, εκεί είναι το... άλλο ένα πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο σημείο. Το παιδί απ' τη μια δεν θέλει να βλέπει κυρίως τη μαμά του μόνη και έρημη και μελαγχολική. Θα ήθελε η μαμά του να βρει ένα καινούριο σύντροφο, αλλά μόλις γίνει αυτό ζηλεύει τον καινούριο σύντροφο, γιατί πρέπει να μοιραστεί τη μαμά του. Mm-hmm. Με τον μπαμπά επίσης συμβαίνει το ίδιο. Γιατί? Μου έχουν πει πάρα πολλά παιδιά που ο μπαμπάς έχει καινούρια σύντροφο. Πολύ συχνά αυτή η καινούρια σύντροφος τα φροντίζει τα παιδιά του, τα υποδέχεται, τους μαγειρεύει, τα φροντίζει. Τι μου λένε τα παιδιά? Τις ανασιατούν για την κανονική τους μητέρα. Ο μπαμπάς μας παρκάρει στην καινούρια του σύντροφο. Α, έχουμε και αυτό τώρα. Και αυτός ασχολείται με τα δικά του. Είναι ήσυχος, γιατί η καινούρια κοπέλα είναι πολύ στοργική, πολύ δοτική, πολύ εντάξει. Αλλά τα παιδιά που είναι αυστηροί κριτές μου λένε, δεν τον βλέπουμε τον μπαμπά μας, μας παρκάρει, ναι, στην κοπέλα του. Οπότε εκεί, πέστε μου, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά? Εγώ να ρωτήσω κάτι, Κυριακή. Είναι απαραίτητο όταν τα παιδιά είναι μικρά να γνωρίσουν τον σύντροφο ή την σύντροφο της μαμάς? Δηλαδή δεν μπορούν κάπως οι άνθρωποι αυτοί να προστατεύσουν την προσωπική ζωή, του ζωή, έτσι ώστε τα παιδιά να μην έρθουν αντιμέτωπα με αυτά? Όταν ενηλικιωθούν, βεβαίως είναι μεγάλα παιδιά, μπορεί να γίνει η κουβέντα αυτή σε άλλες βάσεις. Πολύ εύλογο ερώτημα. Αν συγκατοικεί αυτός ο κύριος με την καινούρια κοπέλα, πού θα τα πάει τα παιδιά το Σαββατοκύριακο? Θα τα παρκάρει στον παππού και στην γιαγιά, ε? Αν δεν υπάρχει εδώ παππούς και γιαγιά. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, τι σημαίνει διαζύγιο? Μια διαδικασία που πάω να λύσω ένα πρόβλημα και δημιουργώ πέντε. Κάπως έτσι. Τα οποία δεν είχα προβλέψει εκ των προτέρων. Είναι ένα σενάριο που δεν είχα προβλέψει. Το ίδιο και η μαμά. Mm-hmm. Έχει μια σχέση η οποία βαδίζει καλά. Θέλει να συγκατοικήσει με τον καινούριο σύντροφο. Τα παιδιά της τι λένε? Τι να πω. Μάλιστα. Τι λένε? Τι λένε? Και αυτή έχει δικαίωμα. Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Να έχει σύντροφο, φυσικά, να προχωρήσει τη ζωή της, να προχωρήσει ενδεχομένως σε μια συμβίωση, σε ένα δεύτερο γάμο. Εκεί όμως μπαίνει στη μέση η ζήλια των παιδιών, που απ' τη μια θέλουν η μαμά τους να είναι καλά με ένα σύντροφο και απ' την άλλη ζηλεύουν γιατί δεν θέλουν να μοιραστούν τη μαμά τους. Γιατί θα ήθελαν τον μπαμπά στη θέση του νέου σύντροφου. Και αυτό που ρώτησες, να το εμβαθύνουμε. Εάν μια χωρισμένη μαμά ή ένας χωρισμένος μπαμπάς έχει διαδοχικές σχέσεις, δεν πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πρόσωπα στα παιδιά του. Mm-hmm. Θα γνωρίσει το πρόσωπο που είναι σε σοβαρή σχέση μαζί του. Στις μικρές ηλικίες, επαναλαμβάνουμε, έτσι, στις μικρές ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες. Α, σε όλες. Γιατί ένας έφηβος να βλέπει κάθε τόσο ότι ο μπαμπάς του έχει καινούργια κοπέλα. Και στην ενήλικη ζωή μετέπειτα. Και στην ενήλικη ζωή. Μπαίνει στη μέση αυτή η ζήλια, αυτή η εμβάθυνση. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πάρα πολύ συντηρητικά πλάσματα. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Είναι πιο παραδοσιακοί τύποι. Ναι. Αλήθεια. Απλά δεν περίμενα και στην ενήλικη ζωή γενικότερα αυτό το παράδειγμα. Βέβαια. Δηλαδή δεν ξέρω πώς επηρεάζεται τελικά και στην ενήλικη ζωή. Γιατί εφηβικά μπορεί ο γονιός να είχε κρύψει σχέσεις, να είχε κρύψει επαφές. Ναι. Αλλά στην ενηλικίωση μετέπειτα υποτίθεται ότι οι γονείς θα πρέπει να μιλήσουν ανοιχτά στο παιδί για ένα νέο σύντροφο. Αλλά λέτε ότι αν έχουμε μια επαναλαμβανόμενη έτσι εμφάνιση γυναίκα, συντρόφου κτλ. Εκεί παίρνουν άλλα μηνύματα στο ίδιο το παιδί. Όπως και για τη μαμά. Εάν όπως και για τη μαμά έχει διαρκώς καινούριους συντρόφους, τα παιδιά βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Απ' τη μια
θέλουν οι μαμά τους να είναι καλά και απ' την άλλη δεν τους αρέσει. Μάλιστα. Και σε σύγχυση ενδεχομένως, γιατί μπορεί να δένονται με κάποιον άνθρωπο, ενώ με τον σύντροφο της μαμάς του μπαμπά. Επίσης και στις σχέσεις. Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε πολύ, 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 πολύ σύντομα. Ναι. Επίσης, εάν η μαμά συμβιώνει με κάποιον, τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να τον αγαπήσουν, να τον αποδεχτούν. Πολύ συχνά ο σύντροφος της μαμάς είναι ένας καλός εναλλακτικός μπαμπάς. Είναι αλήθεια. Αν χωρίσει η μαμά με τον σύντροφο, καινούριο χτύπημα. Καινούριο χτύπημα, βλέπετε, άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, άρα, αχ, τα πλασματάκια όταν είναι απλώς ασυμφωνία, όταν είναι δεν περνάω καλά μαζί του, όταν είναι τον βαρέθηκα, δεν μου λέει τίποτα, ένας σύμβουλος γάμου, ένας οικογενειακός σύμβουλος, να τα βάλουμε κάτω, να ξαναζεστάνουμε τη σχέση. Όχι να είμαστε, Χριστιάνα μου, φουλ ερωτευμένοι, αλλά να έχουμε μια σχέση πολιτισμένη, που να μπορούν τα παιδιά να στηριχτούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κινή. Μακάρι να είχαμε περισσότερη ώρα. Και να πείσαμε και πολύ κόσμο, παιδιά, τα διαζύγια δεν είναι η λύση, η προσπάθεια είναι η λύση, έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία. Να έρθει στην επιφάνεια προσπάθεια. Άλλα πράγματα, η αγάπη και ο σεβασμός. Σας ευχαριστούμε, ανυπομονούμε για την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά, φίλοι. Ευχαριστούμε και εσάς. Σας αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Να αγαπάτε και εσείς τον εαυτό σας. Ναι, και τους δικούς σας. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, ό,τι και να συμβαίνει, πάντοτε μα πάντοτε να βρίσκουμε χρόνο και να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε. Γεια σας.